Κύριε Μαυρίδη, να πάω λίγο διαφορετικά σας παρακαλώ πολύ στην αρχή. Είναι υπερβολικός ο θόρυβος για την Deutsche Bank, θεωρείτε, ή γίνονται πράγματα που θα μας επηρεάσουν και απλά εδώ δεν τα βλέπουμε? Όχι, δεν είναι καθόλου υπερβολικός. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει έρθει στην επικαιρότητα από το 2008, πριν ξεσπάσει η κρίση στην Αμερική. Και αυτό διότι τότε η Deutsche Bank ήταν εκτεθειμένη στις αγορές πολλαπλάσιες φορές το κεφάλαιό της. Ήταν πραγματικά ένα θαύμα. Νομίζω πάνω από 80 φορές τα κεφάλαιά της ήταν εκτεθειμένη. Υπήρχε πάντοτε η ανησυχία τι θα γίνει. Ξέρετε, όταν κάποιος είναι εκτεθειμένος σε αυτό το νούμερο, σημαίνει ότι μια ζημιά της τάξης του 2% σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, η Deutsche Bank απασχολεί τις αγορές εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Το γεγονός ότι ακόμη αντέχει έχει κάνει πολλούς να πιστεύουν ότι πρόκειται για μια συνηθισμένη υπερβολική έτσι αντιμετώπιση του θέματος από τα μέσα ενημέρωσης και από τους αναλυτές. Αλλά αυτό σας διαβεβαιώνω ότι δεν είναι αληθές. Η Deutsche Bank είναι η μεγάλη τράπεζα του πρώην μεγάλου ασθενούς της γερμανικής οικονομίας, που τώρα είναι ο στυλοβάτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα. Για έλατε τώρα, με φόντο αυτό, στην Ελλάδα το σκηνικό είναι τελείως διαφορετικό. Χθες είχαμε συζήτηση για την παιδεία. Εντάξει, ήταν και για την παιδεία, να το πω σικάτα. Άνοιξε η ιστορία των θρησκευτικών. Εγώ θεωρώ ότι κανείς δεν το έπιασε σωστά. Και βεβαίως επικρέμεται, φτάνοντας και αύριο που έχουμε τη συζήτηση στο ΣΤΕ, η υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών. Όλα αυτά ενώ κλείνει η αξιολόγηση με το υπερταμείο να κάνει πάρτι πλέον. Βάλατε πάρα πολλά θέματα. Για το θέμα των θρησκευτικών, εγώ πιστεύω ότι όπως μπήκε το θέμα αυτό, απλά εξυπηρετεί την κυβέρνηση σε μια βασική της επιλογή για αυτό το χρονικό διάστημα, να απομακρύνει τη σκέψη ολονών μας από τις πολύ δύσκολες ημέρες που μας περιμένουν στην καθημερινότητά μας. Αν ήθελαν τώρα να δουν το θέμα έτσι πιο σφαιρικά, θα έπρεπε να ανοίξει μια ουσιαστική και σοβαρή συζήτηση με αλληλοσεβασμό και σοβαρότητα που να αφορά το διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας. Κάτι το οποίο δεν είναι οπωσδήποτε σε βάρος των συμφερόντων της Εκκλησίας όπως θέλουν ορισμένοι να το παρουσιάσουν. Σε μια χώρα όμως όπως η Ελλάδα, με τις ιστορικές καταβολές που έχουμε και με τα δεδομένα που υπάρχουν, νομίζω ότι η συζήτηση αυτή θα μπορούσε να γίνει, αλλά το επαναλαμβάνω, με αλληλοσεβασμό. Ο τρόπος με τον οποίο χειρίστηκε την υπόθεση ο κ. Φίλης, νομίζω ότι απλά έθαψε την ουσία κατά από τόνους πυροτεχνημάτων. Μάλιστα. Αυτή είναι η δική μου τοποθέτηση. Άρα λέτε τώρα ότι και τα κόμματα, ναι. Για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, δεν έχουν ξεκάθαρη άποψη για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι κρύβονται πάρα πολλοί ψήφοι πίσω από όλη αυτή τη συζήτηση. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι τα κόμματα θα προτιμούσαν να έχουν μια εκκλησία υποταγμένη και εξαρτώμενη από τα κυβερνητικά κονδύλια, από το να έχουν απέναντί τους ένα ζωντανό οργανισμό ο οποίος έχει άποψη για όλα τα πράγματα. Άρα λέτε ότι εκεί θα έπρεπε να είναι η συζήτηση και στην ίδια την εκκλησία. Έτσι, και όχι σε κάτι πυροτεχνήματα, εγώ θα το πω αυτό, τύπου φυλαδίων Αμβρόσιου. Αυτά είναι πυροτεχνήματα. Καλά, αυτό εντάξει, θα με το συζητήσω. Πάμε όμως τώρα στα άλλα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Η συζήτηση ήταν για την παιδεία. Είχε και παιδεία, για να είμαστε δίκαιοι, αλλά βεβαίως είχε και όλη την ατζέντα της σφοδρής αντιπαράθεσης. Θέλω να είμαι δίκαιος. Νομίζω, η αίσθησή μου είναι ότι αυτή ήταν μια βασική επιλογή του κυρίου Τσίπρα. Νομίζω δηλαδή ότι η άλλη πλευρά είχε τη διάθεση να συζητήσει για την παιδεία, γι' αυτό και είδαμε κάποιες προτάσεις. Τώρα, σ' άλλους άρεσαν πολύ, σ' άλλους άρεσαν λιγότερο, αλλά υπήρχαν κάποιες προτάσεις. Νομίζω ότι είμαστε πολύ μακριά, και αυτό μου προκαλεί πραγματικά θλίψη, από το σημείο εκείνο που θα μπορούσαν οι πολιτικές δυνάμεις με σοβαρότητα να καθίσουν και να συζητήσουν
σε μια άλλη βάση από αυτή που είδαμε χθες για τα προβλήματα που μας ταλανίζουν. Φοβάμαι ότι θα περάσουν πολλά ακόμη χρόνια μέχρι να δούμε αυτό που έχουμε δει σε άλλες χώρες. Εμένα μου άρεσε το παράδειγμα της Φιλανδίας που έφερε ο κύριος Μητσοτάκης και μου άρεσε διότι είναι μια πραγματικότητα. Θα σας την περιγράψω σε δύο λεπτά. Η Φιλανδία λοιπόν όντως αντιμετώπισε τεράστιο πρόβλημα το 90-91 και το αντιμετώπισε το πρόβλημα αυτό μέσα από τη συνένεση, μέσα από την συμφωνία σε ένα μήνυμο πρόγραμμα. Λοιπόν, αυτό το οποίο δεν υπάρχει εδώ πέρα. Μέσα από τη συνένεση λοιπόν βάλανε πρώτο μέλημά τους να φτιάξουν την παιδεία. Γιατί? Διότι είναι η ραχοκαλιά οποιασδήποτε προσπάθειας μπορεί να γίνει για το μέλλον. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτό είναι. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για οικονομία αν δεν μιλήσουμε πρώτα για την παιδεία. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα πάρα πολύ συγκεκριμένο. Πήγε λοιπόν ο γιος μου σε μικρή ηλικία, πριν από 8 χρόνια λοιπόν, στη Φιλανδία σε ένα συνέδριο. Σε ένα συνέδριο και θα έμενε, παρακαλώ, μικρό παιδί τότε, έτσι, 16 ετών, και θα έμενε σε ένα σχολείο. Εγώ ως γονέας, ξέρετε, είχα τρομοκρατηθεί σε σχολείο χειμωνιάτικα, με ένα sleeping bag μόνο. Λοιπόν, ξέρετε, το σχολείο αυτό τελικά ήταν πολυχώρος. Το πρωί σχολείο, το απόγευμα κάτι άλλο και όταν υπήρχε ανάγκη της κοινότητας γινόντουσαν εκεί πέρα και εκδηλώσεις και οι άνθρωποι κοιμόντουσαν μέσα. Ήταν και ξενώνας δηλαδή. Λοιπόν, μιλάμε για άλλες καταστάσεις, άλλα πράγματα. Καταλαβαίνω, τα ακούτε τώρα και σας φαίνεται σαν, ξέρω εγώ, να μιλάω για το φεγγάρι. Όμως είναι στον πλανήτη Γη αυτό, πιστέψτε με. Μπορούμε να φτάσουμε εκεί πέρα. Μην μου πείτε κανείς ότι δεν έχουμε τους σπόρους. Τους σπόρους έχουμε, άλλα πράγματα δεν έχουμε. Πείτε μου, στην ατζέντα παραμένει ψηλά βεβαίως. Μπήκε τώρα και η ιστορία του υπερταμείου, νερό ιδίως. Με τον τρόπο που μπήκε και με τα όσα είχαν υποθεί στο παρελθόν. Μία ακόμη αλλαγή. 180 μοίρες. Ωστόσο, σε βασικό φόντο μένει και η ιστορία των τηλεοπτικών άδειων και είναι δύο διαφορετικές αφηγήσεις. Η μεν κυβέρνηση λέει ότι κοιτάξτε, εμείς είχαμε βάλει 5-6 φίλτρα, λειτουργούν τα φίλτρα, έξω εσύ, ο επόμενος αφού εσύ δεν μπορείς. Άρα, ποια έννοια μου καλά, λέτε. Εντάξει, μακάρι να ήταν έτσι. Μακάρι να ήταν έτσι. Δεν είναι έτσι όμως. Γιατί το λέτε, θα σας πει κάποιος, αυτός που κατηγορούταν ως φίλος της κυβέρνησης δεν πετάχτηκε από το διαγωνισμό. Αφού δεν βρήκε τα λεφτά να τα βάλει μέσα. Ναι. Γιατί μια μέρα νωρίτερα τον υπερασπιζόντουσαν στη Βουλή οι φίλοι του και οι αδελφοί του. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αλλά το πρόβλημά μας ποιο είναι τώρα. Κοιτάξτε, αν ζούσε στην... Συγγνώμη κύριε Μαυρίδη, το λέω γιατί τελικά όλα αυτά θα πάνε σε μια συζήτηση νέα στη Βουλή από ό,τι φαίνεται. Το απεδέχτησαν όλοι, περί διαφάνειας και διαπλοκής. Υπάρχει ένα βασικό πρόβλημα εδώ. Αν ζούσε ο Αλ Καπόνε, θα είχε χρήματα και θα μπαίνε στο παιχνίδι των τηλεοπτικών αδειών. Θα το βάζαμε. Τι θέλουμε ως κοινωνία? Θέλουμε κάποιος ο οποίος έχει πολλά λεφτά να πάρει ένα, πώς το λένε, να πάρει ένα τηλεοπτικό κανάλι. Ένα τηλεοπτικό κανάλι μέσα με όρους μη βιώσιμους. Και μας απασχολούσε η διαπλοκή μέχρι χθες και δεν μας απασχολεί πως αυτό το κανάλι θα γίνει βιώσιμο. Θα μου πείτε και εσείς ενδιαφέρεστε κύριε Μαυρίδη για το αν οι καναλάρχες θα έχουν κέρδη. Όχι. Εγώ θα ήθελα μια ελεύθερη αγορά, όποιος θέλει να μπει μέσα στο παιχνίδι και να παλέψει, όποιος δεν μπορεί να κλείσει, όποιος μπορεί να συνεχίσει. Ναι, είναι το επόμενο επιχείρημα. Αλλά το δημόσιο πήρε για πρώτη φορά λεφτά. Ναι. Θα τα ακούσει φαντάζομαι. Είναι ψέμα. Είναι ένα ψέμα, σαν και αυτά τα ψέματα τα χοντροειδέστατα που έχουν υποθεί σε αυτήν την υπόθεση μέχρι τώρα και δεν είναι καθόλου λίγα. Συγγνώμη, οι τρεις υπερθεματιστές δεν έχουν καταθέσει ήδη την πρώτη δόση. Οι παλαιοί καναλάρχες, οι οποίοι λειτουργούσαν με προσωρινές άδειες, δεν ήταν παράνομοι. Πρώτο ψέμα. Ήταν παράνομοι, λέει. Δεν ήταν παράνομοι. Λειτουργούσαν με προσωρινές άδειες.
Και μάλιστα με άλλες προσωρινές τις οποίες είχε συνενέσει και η αριστερά στο παρελθόν, και μάλιστα η αριστερά είχε και κανάλι τηλεοπτικό το οποίο πούλησε με το σημερινό εψιλόν. Για να μην τρελαθούμε κιόλας, γιατί ξέρετε, θα ξεχάσουμε και ποιοι είμαστε και το όνομά μας. Άλλο ψέμα. Δεν έχουν πληρώσει τα κανάλια. Μα προφανώς και έχουν πληρώσει τα κανάλια. Δεν έχουν πληρώσει τέλη. Δεν λέω τώρα αυτά που λένε τα κανάλια τα ίδια. Έχουμε πληρώσει ΦΠΑ, έχουμε πληρώσει φόρους μισθών των υπηρεσιών. Φυσικά και θα έχουν πληρώσει ΦΠΑ και φόρους μισθών των υπηρεσιών, όπως κάθε επιχείρηση. Και από την άλλη μεριά έχουμε υπερβολές. Αλλά τέλη δεν έχουν πληρώσει. Λοιπόν, και μάλιστα όλη, σε αυτή τη συζήτηση αποδειγμένα το δημόσιο για να μπορέσει να αντιμετωπίσει την ανεργία και άλλα πράγματα κτλ. Κτλ. Θα χρειαστεί το τέλος να πληρώσει και παραπάνω τα λεφτά που εισέπαιξε. Το αν είναι μια άλλη συζήτηση, άλλο μπορεί να την παρουσιάσει έτσι, άλλο μπορεί να την παρουσιάσει αλλιώς. Λοιπόν, το ερώτημα είναι, υπάρχουν δύο ερωτήματα εδώ. Το πρώτο είναι, γιατί οπωσδήποτε τέσσερα κανάλια. Και το δεύτερο ερώτημα είναι, μπορεί οποιοδήποτε να αγοράσει ένα κανάλι. Όποιος έχει χοντρό πορτοφόλι. Γιατί ξέρετε, το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, το οποίο πήγε στην άκρη, θα ήθελα επίσης να θυμίσω ότι μια πολύ σωστή πρόταση της αριστεράς που υιοθετήθηκε από τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις στο παρελθόν. Άρα λέτε ότι και εδώ αποκρύπτεται ο πυρήνας της αντιπαράθεσης. Αυτό μου λέτε. Βέβαια. Ο πυρήνας της αντιπαράθεσης είναι ο έλεγχος των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Το πιστεύετε αυτό? Γιατί η κυβέρνηση ως αφήγηση έχει... Και θα γίνει, αν δεν το πίστευα δεν θα το έλεγα. Ναι, όχι, ενώ το πιστεύετε ότι αυτό συμβαίνει ή προκύπτει έτσι στο άγχος της κυβέρνησης να δείξει ότι για πρώτη φορά προσπαθεί να βάλει κάποιους κανόνες. Σας έχω ακούσει και εσάς που είπατε ότι βεβαίως και χρειαζόντουσαν κανόνες. Δεν το συζητάμε. Αυτό το γράφω και το λέω χρόνια, δεν το ανακάλυψα χτες. Ναι, ναι. Το λέω και το γράφω χρόνια. Χρειάζονται κανόνες. Χρειάζονται κανόνες που να ισχύουν φυσικά για όλους, όχι μόνο στην τηλεόραση, γενικά στην οικονομία, στην κοινωνία. Είμαστε ένα ξεφραγό αμπέλι σε όλα τα πράγματα. Προφανώς. Αλλά κανόνες, όχι ένα Ελντοράντο για τα χοντρά πορτοφόλια. Και μάλιστα σε ένα προϊόν το οποίο έχει σχέση και με τον πολιτισμό και με άλλα πράγματα. Με συγχωρείτε. Εκτιμάτε ότι θα αυξηθεί περαιτέρω το πολιτικό κλίμα και, ναι, και αυτή η συζήτηση πάλι που έρχεται, όποτε έρθει πρώην ημερησίας περί διαπλοκής διαφάνειας, θα είναι νέο πεδίο αντιπαράθεσης? Δεν ξέρω αν αυτό θα είναι το νέο πεδίο αντιπαράθεσης. Αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι θα δούμε πράγματα τα οποία δεν θα είναι ευχάριστα για κανέναν. Δηλαδή θα δούμε ακραίες καταστάσεις. Να σας δώσω ένα παραδείγμα. Και θέλω να είμαι απολύτως ακριβής, διότι πάλι και αυτό το έχω επισημάνει από την πρώτη στιγμή. Το 2010 λοιπόν, ο κ. Παπακοσταντίνου, αυτός ο λαμπρός πολιτικός και λαμπρός υπουργός οικονομίας, πήρε το μέτρο του αναδρομικού ελέγχου των τραπεζικών λογαριασμών προκειμένου να ελέγχονται τα εισοδήματα των Ελλήνων αν φοροδιαφεύγουν ή όχι. Προσέξτε, όπως ακούγεται σε πρώτη ανάγνωση, σε προς το πρώτο άκουσμα, μοιάζει να είναι κάτι λογικό, χτυπά τη φοροδιαφυγή. Στην πραγματικότητα όμως συνέβησαν δύο πράγματα. Το πρώτο, πήγανε σε μια αναδρομική, σαν αναδρομικό έλεγχο, σε μια εποχή που ίσχυαν άλλα πράγματα με τα δεδομένα τα σημερινά. Όταν στο παρελθόν ήταν 5 χρόνια το όριο του ελέγχου. Δεύτερον, υπάρχει μια τρομακτική ασάφεια. Πραγματικά τρομακτική ασάφεια στο τι συμβαίνει με τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τα εισοδήματα, και θα σας εξηγήσω αμέσως τι θέλω να πω, με αποτέλεσμα να δίδονται εξοντοτικά πρόστιμα. Αν εσείς λοιπόν το 2002 έχετε βάλει και έχετε βγάλει από την τράπεζα 10.000 ευρώ, γιατί αδερφέ μου τα πήρατε, δεν τα χρειαστείτε, τα ξαναβάλατε μέσα και υπερβαίνετε το εισόδημά σας, έχει το δικαίωμα λοιπόν με βάση αυτόν τον έλεγχο να σας βάλει κάποιος ένα πρόστιμο, και το διφερόντας αυτό το ποσό που βάλατε και βγάλατε στον τραπεζικό σας λογαριασμό ως εισόδημα. Μπορείτε να φανταστείτε τώρα το εξής. Εσάς θα σας ελέγξω αύριο σήμερα, δεν υπάρχει πιθανότητα να μην σας βρω λογιστικές διαφορές.
Άρα αμέσως μπαίνετε, λέτε, στο κάδρο. Ακριβώς. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα θα δούμε πάρα πολλά πράγματα αυτής της λογικής. Θα δούμε σκάνδαλα εντός ή εκτός εισαγωγικών, θα δούμε σκληρές αντιπαραθέσεις και θα δούμε τον κρατικό μηχανισμό να χρησιμοποιείται με ιδεολεπτικούς λόγους. Αυτή τη στιγμή είναι δεσμευμένοι περίπου, αν οι πληροφορίες μου είναι σωστές, περίπου 5.000 λογαριασμοί. Είναι υπερβολικό το νούμερο. Αυτό το νούμερο θα φτάσει σε πολύ ψηλότερα νούμερα. Αλλά ξέρετε, όλη αυτή η κατάσταση θα οδηγηθεί σε αδιέξοδο. Είναι τρελό αυτό που συμβαίνει. Η Ελλάδα δεν έχει τα πετρέλαια της Βενεζουέλας για να γίνονται τέτοιου είδους παιχνίδια. Αν τα είχε, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Δεν μπορεί να γίνει η Ελλάδα Βενεζουέλα. Και φυσικά όχι μόνο λόγω των πετρελαίων και λόγω άλλων ιστορικών δεδομένων. Θανάσης Μαυρίδης, θέλω να τον ευχαριστήσω για τη σημερινή συνομιλία μας. Από ό,τι βλέπω, ο ίδιος λέει ότι το φθινόπωρο αυτό δεν προειδοποιείται ήρεμο. Τα είχαμε πει αυτά, θυμάστε, από την Άνοιξη, όταν τα πράγματα φαινόντουσαν να είναι πολύ καλύτερα, ότι από το φθινόπωρο τα πράγματα θα γίνουν πολύ χειρότερα. Ξέρετε, ως Έλληνας πολίτης, δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα που βλέπω. Θα ήθελα μια κυβέρνηση να είναι αποτελεσματική κτλ. Κτλ. Αλλά δυστυχώς οι άνθρωποι δεν το έχουν. Και να πούμε κάτι, να σημειώσω και κάτι για τους ξένους που είπατε. Οι ξένοι πλέον είναι μια χαρά. Έχουν πάρει τα 99 χρόνια, έχουν πάρει το υπερταμείο, δεν έχουν το παραμικρό πρόβλημα, σας λέω. Εμείς το έχουμε το πρόβλημα. Ζούμε σε μια χώρα που είναι δεσμευμένη για τα επόμενα 99 χρόνια. Και ζούμε... Δεν θα ζούμε για να δούμε το τέλος, είναι απολύτως βέβαιο. Και έχουμε μια χώρα, κύριε Μαυρίδη, που οι βουλευτές πριν ανέμουν στο βήμα της Βουλής συνομιλούν στο κινητό και άμα τους κάνεις και παρατηρήσεις, σου λέμε και είναι 300. Και είναι 300. Ναι. Θα μπορούσαν να είναι 150, αλλά και 200, και 150 και 100 θα μπορούσαν να είναι. Είναι 300.